Μας περιμένει ο συνομιλητής μας, κύριος Θαλέπορος. Πολύ σύντομα. Κύριος Θαλέπορος, γιατί καταστρέφεται ένας ακόμα κλάδος, Νίκο Πάσχο. Θέλω να πάμε εκεί, στον κύριο Θαλέπορο, για να δούμε για τη μελισσοκομεία. Ένας κλάδος που καταστρέφεται. Θα επανέλθουμε λοιπόν. Πάμε να πούμε, να μην τον αφήσουμε άλλο να περιμένει ήδη τον κύριο Θαλέπορο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Θαλέπορε. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας για να μας. Για να μας πείτε, θέλω να δούμε πρώτα ένα σχετικό βιντεάκι που αφορά την καταστροφή της μελισσοκομείας τη σήμερον ημέρα, για να έρθουμε στην σύντομη λογοχρόνου συζήτησή μας και θα επανέλθουμε. Πάμε να το δούμε, παιδιά. 21 Αυγούστου. Πρώτο τριγητό. Αυτά είναι. Κοσάρα μέλισσα, εδώ καταντήσαμε. Και ποταμός να μπαίνει το μέλι, δεν υπάρχει περίπτωση να το πάρουμε. Οι μέλισσες είναι τελειωμένες. Να μου πεις γιατί τα παίρνεις, και τι να πάρω. Δεν υπάρχει ένα γραμμάριο βόνος. Αυτό ήταν. Λοιπόν, κύριε Θαλέπορο, είστε πρόεδρος στο Μελισσοκομικό Σύλλογο ΣΑΜΟΥ. Η μελισσοκομεία καταστρέφεται, ο κλάδος σας καταστρέφεται και εξαιτίας των θερμοκρασιών. Ο γόνος της μέλισσας, όπως είδαμε, είναι ανύπαρκτος. Τι συμβαίνει λοιπόν, πώς αντιμετωπίζετε και εσείς αυτή την κατάσταση? Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχει χαθεί πια η άνοιξη. Είναι σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα. Και μετά το καλοκαίρι με τόσους θερμούς, φέτος έχουμε 50 μέρες πάνω από 40 βαθμούς. Δεν μπορεί λοιπόν η μέλισσα να κάνει τον κύκλο της και το βιολογικό να γεννήσει. Σήμερα οι μέλισσες υπάρχουν μόνο από έρωτα και από μια τρέλα που έχουμε εμείς όλοι οι μελισσοκόμοι και πληρώνουμε μέρα νύχτα για να υπάρχουν ακόμα λίγες μέσα στα κουτιά. Δεν έχει ενδιαφερθεί κανένας, δεν έχει πει κανένας τίποτα, εκτός κάτι φιλότιμοι υπάλληλοι του Διουργικής Υπηρεσίας και κάποιοι άλλοι. Το κράτος, η κυβέρνηση, συνέστημα. Αφήστε τους υπαλλήλους, εντάξει, το καταλαβαίνω, τίποτα, κεντρικά. Τίποτα, καμία σημασία, καμία. Αν δεν υπήρχαν οι δύο δασκάλοι πολύ θηριώδης, πανεπιστημιακοί, ο Θρασιβούλου και ο Εμμανουήλ, ο οποίοι βοηθάνε παραπάνω από το δέοντα οι άνθρωποι, αφιλοκερδός, ήμασταν χαμένοι από χρόνια. Τι σας λένε οι αρμόδιοι της πολιτείας, κύριε Θαλέπορε, οι αρμόδιοι της πολιτείας? Καμία λέξη κανένας. Δεν του πλησιάζουν το θέμα και όταν μιλάνε για γεωργική πρωτογενή παραγωγή, ναι. Για πρωτογενή παραγωγή δεν θα ακούς ποτέ τη λέξη μελισσοκομεία. Να αποφεύγεις από το διάολο με το λιβάνι. Και κάθε μέρα όλα απαγορεύσεις, δεν θα πας στο δάσος, θα βάλεις φωτιά, δεν θα κάνεις αυτό, δεν θα κάνεις εκείνο. Και προσπαθούμε εμείς να κάνουμε ό,τι το καλύτερο. Έχουμε φτάσει στο μηδέν, δεν έχουμε μέλι να δώσουν τις πελάτες. Παράδειγμα, εγώ είχα μια τεράστια πελατεία και έχω τώρα 3 μήνες σταματήσει να δίνω 1 κιλό μέλι, γιατί δεν έχω. Το καταλαβαίνει ο κόσμος και περιμένουμε. Και όμως το ελληνικό μέλι, κύριε Θαλέπορε, το ελληνικό μέλι είναι κάτι που θα έπρεπε να το στηρίζουμε και διεθνώς. Έτσι δεν είναι? Όταν το στηρίζαμε διεθνώς και μας προστάτευε το κράτος, σήμερα δεν έπρεπε να δουλεύετε κανένα. Θα ζούσατε από το μέλι. Μόνο από το όνομά του και από την ποιότητά του και από αυτά που δίνει στον κόσμο. Αλλά δυστυχώς είμαστε σε ένα μαύρο χάος. Νίκο Πάσχο, καταλαβαίνω ότι η κατάσταση είναι δραματική. Έχουν μειωθεί, έχουν καταστραφεί. Όχι μόνο δραματική, παραπάνω από δραματική. Να φανταστείς ότι ξυπνάμε το πρωί. Εγώ έχω τα μελίσια μακριά 110 χιλιόμετρα. Θέλω 25 ευρώ πετρέλαιο για να πάω να τα δω. Συν άλλα έξοδα αναλώσιμα που πρέπει να έχω μαζί μου. Αν δεν παίρνω μια δραχμή, έχω να πάρω 6 μήνες. Δεν είναι, τι είναι, εκκλησία, δεν είναι εδώ τράπεζα. Κάποτε τελειώνει το πανηγύρι. Και τώρα φτάνουμε στο σημείο, δανείζομαστε, κάνουμε δηλαδή ακραία πράγματα χωρίς να υπάρχει λόγος. Μόνο από συνέστημα, από τεράστια αγάπη σε αυτές τις κόρες. Γιατί αυτές είναι κόρες μας. Δεν είναι μελίσια, είναι παιδιά μας. Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι η Ελλάδα εμφανίζεται να κάνει εξαγωγές όταν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα? Έχετε κάποια εικόνα εσείς εκεί
Έχετε ακούσει ότι υπάρχουν εταιρείες στην Ελλάδα οι οποίες εισάγουν κινέζικο μέλι, το βαφτίζουν ελληνικό και το πουλάνε. Φέρνουμε λοιπόν ένα, φέρνουμε ένα μέλι μέσα σε βαρέλια. Μάλιστα. Χάλια ποιότητα. Το βάζουμε μια εβδομάδα στις αποθήκες, το ονομάζουμε ελληνικό και βγαίνουμε και καμαρώνουμε. Και είμαστε κι εμείς οι άλλοι και λέμε, αφού δεν βγάλαμε μέλι, πώς το διάλογο κάνει εξαγωγή αυτή. Μπράβο. Και τρελνόμαστε. Αυτοί λοιπόν που το κάνουν αυτό, γνωρίζετε ποιοι είναι και τι εννοώ με αυτό? Το ξέρω, είναι εταιρείες οι οποίες κατα... Πείτε μας. Ξαναμιλήσαμε πριν 2-3 μήνες, 4, είχαμε ξαναβγεί πάλι στο Alter, μια ωραία εκπομπή πάλι για την ποιότητα του μελιού. Καταλάβαν πολλοί άνθρωποι και πολλοί πήραν τηλέφωνο του πώς και το γιατί. Αλλά το πρόβλημα με το μέλι είναι πολύ μεγάλο και πρέπει τέλος πάντων αυτήν η κυβέρνηση ή αυτό το κράτος να σκύψει απάνω σε αυτό το πράγμα. Διότι όταν θα χαθεί η μελισσοκομεία, δεν επανέρχεται, δεν επαναγοράζουν την Ελλάδα. Μα μήπως ο σκοπός είναι να χαθεί η ελληνική μελισσοκομεία με βάση και αυτό? Ας χαθεί και αυτό, ας χαθεί και αυτό και μετά θα κάνουμε τέτοιο, θα κάνουμε κουδουνίστρες. Το κράτος αυτή τη στιγμή προστατεύει το κλειδωμένο μέλι στις αποθήκες. Διότι αν κάνει έλεγχο, θα μπορέσει να διαπιστώσει αν το μέλι που είναι κλειδωμένο στον ασπρόπυργο σήμερα, τώρα που μιλάμε, είναι κινέζικο ή είναι ελληνικό. Ναι, 100%. Εδώ ωραία. Ο Βρασιβούλου, δάσκαλός μας, ο μεγάλος από τη Θεσσαλονίκη, με χημικές αναλύσεις, ξέρει και τι ώρα το έβγαλε, όχι τι έχει μέσα. Τα πάντα. Υπάρχει μία παράμετρος. Ναι. Μιλούσα φέτος το καλοκαίρι. Καλησπέρα και πάλι, κύριε Ταλέπορε. Εδώ ήμουνα σε εκείνη τη φοβερή εκπομπή που είχαμε κάνει. Και τα θυμάμαι όλα που λέγατε για το πώς μπορεί να διακρίνεις το καλό το μέλι, το ελληνικό, το νοθευμένο και τα σχετικά. Το καλοκαίρι λοιπόν στην Νάξο μιλούσα με την σύζυγο του φίλου μου του Γιώργου του Βερόνη, που ο πατέρας της έχει μελίσια. Μου έλεγε ότι λόγω της λειψιδρίας και της ξηρασίας οι μέλισσες είναι σαστισμένες, δεν μπορούν καλά-καλά να πετάξουν. Υπάρχει λοιπόν και μία άλλη παράμετρο. Ότι δεν είναι μόνο το να βοηθήσει τον μελισσοκόμο με επιδόματα, είναι ότι επειδή δεν έχουμε αρδευτικές υποδομές, δεν μαζεύουμε το νερό, δεν μπορούμε να ποτίσουμε, η γη δεν έχει νερό, γι' αυτό κιόλας ζούμε αυτό το οποίο ζούμε. Είναι πολυπαραγοντικό το θέμα. Ναι, σωστό. Να φανταστείς τη Σάμο τώρα που μιλάμε αυτή τη στιγμή, στα νότια της Σάμου προς Κυριακού μεριά, αν είσαι γνώστη, ναι, αρχίζουν και ξηραίνονται τα πρώτα δέντρα ελαιώνων. Δηλαδή, με συγχωρείτε, αν φτιάχναν φράγματα, όπως την Άξο για παράδειγμα του Τσικαλαριό, αν φτιάχνανε αρδευτικά κανάλια, εάν αρδεύανε, εάν μάζευαν το νερό και δεν το άφηναν να χαθεί, τότε θα βοηθούσε πολύ τη μελισσοκομεία αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ και όλους τους κλάδους. Όταν έρθεις στη Σάμου και δεις ένα έργο φυσικό που έχει κάνει η φύση με πέτρες μέσα στον Ύμβρασο ποταμό, που το κόστος του για να μαστευτεί είναι κομικό και να μαζευτούν εκατομμύρια τόνοι για πολλούς τόνους νερό, όχι για, για πολλούς ατέλειωτους τόνους νερό, και πάει στη θάλασσα, θα σε πιάσουν τα γέλια. Χωρίς μέλισσες τελειώνει η φύση, έτσι δεν είναι? Δεν γίνεται επιγονιμοποίηση. Μα το βλέπουμε, το βλέπουμε. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Και ύστερα ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Έχει αρχίσει ένα μεγάλο πρόβλημα στον εργάτη του Πεύκου, που είναι το δεξί μας χέρι. Γιατί μην ξεχνάμε το 60% του μελιού είναι πευκόμενο. Λοιπόν, ο εργάτης, και αυτός λοιπόν με την κλιματική αλλαγή, έχει πάθει πολύ μεγάλη ζημιά, γιατί τέλος προς το Μάη όλο το σώμα του εργάτη γεμίζει αυγά, τα αποθέτει στο δέντρο και αρχίζει ο πουλοπλαστιασμός και πάμε παρακάτω. Φέτος λοιπόν, πέρυσι το 21 στη Σάμο, καταστράφηκε το 70% του εργάτη και δεν πήραμε μια σταγόνα μέλι, γιατί πεθάναν τα αυγά από τη θερμοκρασία πάνω στο δέντρο. Μάλιστα. Και ευτυχώς και ξαναζωντανέφτανε τώρα πάλι, αλλά σε, μικρούς... σε μικρότερη αριθμούς. Κλίμακα. Μάλιστα. Κύριε Ταλέπορε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Να τα ακούει η κυβέρνηση, η πολιτεία, εντάξει, ισότητα μία κουόντων. Τέλος πάντων,